Με τη συμμετοχή πάνω από 250 αθλητών από όλο τον κόσμο, θα διεξαχθεί από αύριο στην Πάτρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοήγειας. Έχουμε τη χαρά, φτάσαμε ένα 24ωρο πριν την έλευση όλων των πληρωμάτων, να δώσουμε στο πατρινό κοινό, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας, καταρχήν μια πανευρωπαϊκού τύπου διοργάνωση, μια διεθνή διοργάνωση, και όχι μόνο μια διεθνή διοργάνωση, ένα event στο κέντρο της πόλης. Για μας, σαν Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απ' έξω ο κύριος Σταγαρόπουλος, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης, και καλύτερα να το φωνάξουμε, είναι από τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετάσχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο καταρχάς γίνεται στη χώρα μας, και κατά δεύτερον εδώ που γίνεται στην Πάτρα. Με τον Κώστα είχαμε κάποια συνεργασία, όχι εγώ άμεσα, αλλά η κλάση του J24 η ελληνική, η οποία προσπαθεί να διοργανώσει όσο καλύτερους αγώνες μπορεί. Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια, Κώστα, τα λέω καλά, 5. Προσπαθήσαμε όλοι να βοηθήσουμε εδώ και τον Όμιλο, αλλά και την διοργάνωση, με τις λίγο παραπάνω γνώσεις που έχουμε εμείς σαν παλιοί αθλητές. Πρόκειται για μια ιδιαίτερο σημαντική διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται στην Πάτρα. Μια πόλη που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ιστιοπλοείας, έχει τις υποδομές για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Είστε καταρχάς πύλη που μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα με την Ιταλία και με την Ευρώπη, πράγμα που δεν το έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα από τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Κάποιος, άμα θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να κάνει και 300 χιλιόμετρα, 350 χιλιόμετρα. Από την άλλη, από ό,τι βλέπω εδώ, η πίστα, ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, νομίζω ότι χώρος υπάρχει, δεν θα συζητούσαμε. Άμα μιλήσουμε για το Μικρολίμωνα, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει χώρος. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει χώρος. Αλλά εδώ βλέπω ότι ο χώρος υπάρχει και είναι πάρα πολύς, και θα μπορούσα εντός εισαγωγικών να πω και λίγο ανεκμετάλλευτος, τουλάχιστον στην πρώτη εικόνα που είδα εγώ ως επισκέπτης ερχόμενος εκτός Πατρών. Παρ' όλα αυτά που μου έδειξε ο πρόεδρος και το πώς έχουν οριοθετηθεί τα πράγματα, για το πώς θα έχουμε έκβαση του πρωταθλήματος, πού θα είναι οι εγκαταστάσεις, πού θα είναι τα σκάφη, πώς θα λιμενιστούμε κλπ., η ασφάλεια των σκαφών κλπ., νομίζω ότι όχι μόνο μπορείτε, νομίζω μπορείτε να το κάνετε και με τον καλύτερο τρόπο. Κάναμε μια επιλογή, η οποία ήταν μια δύσκολη επιλογή. Η Πάτρα δεν έχει ναυταθλητικές εγκαταστάσεις για τέτοιες διεθνείς αγώνες. Έχει όμως δύο καταπληκτικά μέρη. Το ένα είναι η Πλάζ, όπου πέρσι έγιναν οι διεθνείς, οι πανευρωπαϊκοί αγώνες λέιζερ, και το άλλο είναι το κέντρο της, το κέντρο της Πάτρας, το οποίο, αν θέλουμε η Πάτρα να παίξει ένα ρόλο στα ναυταθλητικά δρόμενα, μια πόλη η οποία είναι φιλική προς τέτοιες διοργανώσεις, με τα αντίστοιχα ωφέλη, τουριστικά, θέσεις εργασίας και διάφορα άλλα πράγματα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία αυτοί οι αγώνες να γίνουν στο κέντρο της Πάτρας. Στην προσπάθεια της διοργάνωσης συνέβαλαν καθοριστικά ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο ΟΛΠΑ.